Σε δοκιμή πυρηνικής απάντησης σε πυρηνική επίθεση εναντίον της προχώρησε η Ρωσία εν μέσω των συνεχιζόμενων αλληλοκατηγοριών από Μόσχα και Κίεβο για πιθανή επικείμενη χρήση της αποκαλούμενης βρώμικης βόμβας. Ένας διυπηρωτικός βαλιστικός πύραυλος Γιάρς εκτοξεύτηκε από το Αρχαγγέλσκ με στόχο τη Χερσόνησο Καμτσάτκα και ένας βαλιστικός σύννεβα από τη θάλασσα του Μπάρεντς. Την όλη επιχείρηση παρακολούθησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν μέσω βιντεοσύνδεσης και ενημερώθηκε από τον Υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργέη Σοϊγκού και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων στρατηγό Βαλερί Γκερασίμοφ. Στην άσκηση αποτροπής πυρηνικής επίθεσης συμμετείχε και το διυπηρωτικό βομβαρδιστικό του Πόλεφ 95 που προχώρησε στη χρήση πυράβλων κρούζ. Χρησιμοποιήθηκαν εναέριες, θαλάσσιες και χερσαίες στρατηγικές δυνάμεις αποτροπής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, όλοι οι πύραυλοι βρήκαν με απόλυτη ακρίβεια τους στόχους τους, έχοντας εντοπίσει τα χαρακτηριστικά τους. Πρόκειται για τη δεύτερη του είδους άσκηση στην τρέχουσα χρονιά. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, μόλις 5 ημέρες πριν την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.